Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Ευάγγελος Ρήγος και είμαι ο πρόεδρος του International Hellenic Association. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας διάλεξη με τον κύριο Λακασά, ο οποίος θα μας μιλήσει για την τέταρτη Industrial Revolution και συγκεκριμένα με τον άνθρωπο, πώς ο άνθρωπος αντιμετωπίζει αυτή την επανάσταση. Αλλά προτού αρχίσουμε, θα παρακαλέσω τον κύριο, τον συντονιστή, τον στρατηγό Βόγκολη, να κάνει ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των τεμπών. Κύριε Βόγκολη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα η λύπη μας είναι μεγάλη για το πολύ νεκρό ατύχημα των τεμπών. Η σκέψη όλων των Ελλήνων είναι στραμμένη στις οικογένειες των αδικοχαμένων παλικαριών. Μέσα στο βαρύ αυτό κλίμα οφείλουμε να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Μετά από το αφιέρωμα που έχω κάνει στην ιστοσελίδα μας, λέγοντας «Στον τόπο ετούτον κάποτε τα μάτια μου θορούσαν, τα ήσυχα νερά του ποινιού αθόρυβα κυλούσαν, τον κίνδυνο οι ηθήνοντες ποτέ δεν εννοούσαν, στα τέμπη τα τροχαία συχνά τα εμποδούσαν, υπερπηδούσαν, μαύρα τα δάκρυα των συγγενών, μαύρα και της Ελλάδος, τα άψυχα κορμιά παλικαριών κοίτονται εντός κοιλάδος». Παρακαλώ, ένα λεπτό σιγή. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε σήμερα την τιμή να φιλοξενούμε στο ΙΧΑ τον κύριο Δημήτριο Λακασά, ο οποίος γεννήθηκε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης το 1973. Διετέλεσε πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος από το 2010 έως το 2014 και μέλος του και είναι μέλος του μέχρι σήμερα. Με πολλές θεσμικές και ακαδημαϊκές ενασχολήσεις, με βραβεία και διακρίσεις, συντονιστής ομάδας για την επιτυχή διάκριση της Olympia Electronics στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού European Foundation Quality of Management. Πτυχιακές σπουδές bachelor στον τομέα των οικονομικών και του Marketing, City College University of Sheffield. Με συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσει σε οικονομικό και κλαδικό τύπο. Γνωρίζετε άριστα την αγγλική γλώσσα. Κύριε Λακασά, έχετε το λόγο. Κύριε Λακασά, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Καλησπέρα από εμένα. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που είμαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Μια μικρή διόρθωση. Είμαι γεννημένος στον Κολυνδρό Πιερίας και διαμένω στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Όπως λέχθηκε πριν, θα μιλήσω σήμερα για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την οποία και διανύουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά. Κύριε Λακασά, το μικρόφωνο σας έκλεισε. Ανοίξτε το. Ωραία. Είναι
Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους μας, διότι πολλοί ακούμε ότι υπάρχει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και πιστεύουμε ότι αυτό αφορά τη βιομηχανία. Ενώ αυτό αφορά τις ζωές μας, τη ζωή, την καθημερινή όλων μας. Να βάλω λίγο το PowerPoint. Λοιπόν, φαίνεται η διαφάνεια? Ναι, ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω λίγα. Η όλη ομιλία βασίζεται, όπως σας είπα, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία αναφέρεται η όλη παρουσίαση στο βιβλίο μου «Άνθρωπος 4.0», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος εδώ και 1,5 χρόνο. Και όλα τα έσοδα, τα συγγραφικά, πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, πιο συγκεκριμένα στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρρωγής. Να σας πω πολύ λίγα πράγματα για μένα και για την επιχειρηματική μου πορεία. Η εταιρεία μου είναι η Olympia Electronics. Εγώ είμαι δεύτερη γενιά στην εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1979 από τον πατέρα μου, τον Νίκο τον Λαγκασά και τον Παναγιώτη τον Αρβανιτίδη και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Βασικοί πυλώνες της Olympia Electronics είναι η καινοτομία και η εξωστρέφεια. Η Olympia Electronics δημιουργήθηκε και είναι αυτό που λέμε Garage Company, πιο συγκεκριμένα στην Κωμόπολη στην οποία γεννήθηκα, στο garage του σπιτιού μας. Ο πατέρας μου, χωρίς κεφάλαιο, αποφάσισε να βγάλει έξω το αυτοκίνητο και να κάνει εκεί την εταιρεία. Και εκεί πέρα εγώ ήμουνα τότε 6 ετών, και ήμουνα ανάμεσα έξω στην αυλή να παίζω με τους φίλους μου ποδόσφαιρο και μέσα να βλέπω ταυτόχρονα την επιχείρηση να δημιουργείται. Άρα είδα μια επιχείρηση να δημιουργείται εν τη γενέση και μάλιστα στα παιδικά μου χρόνια, κάτι το οποίο με μπόλιασε με το επιχειρήν και το mindset του επιχειρήν. Θα πάμε όμως τώρα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και να δούμε λίγο τι είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Να κάνω μια μικρή αλλαγή. Λοιπόν, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αφορά τον τρόπο με τον οποίο τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος, το διαδίκτυο των πραγμάτων, το οποίο γίνεται διαδίκτυο των πάντων, δηλαδή φεύγουμε από το Internet of Things και πάμε στο Internet of Everything, ενσωματώνονται στην ζωή των ανθρώπων. Με λίγα λόγια, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή η οποία είναι η βασική κορμή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και αλλάζουν άρδιν τις ζωές μας. Για να κάνουμε όμως μία μικρή ιστορική αναδρομή. Πότε έγινε η πρώτη βιομηχανική επανάσταση? Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση έγινε το 1760 και διήρκησε μέχρι το 1840, όπου εκεί πέρα, στο Μάντσεστερ και στο Λίβερπουλ, κάνανε χρήση του ατμού και της ατμομηχανίας έτσι ώστε να αυτοματοποιήσουν συγκεκριμένες εργασίες οι οποίες ήταν χειροκίνητες. Τότε λοιπόν, όπως όλοι μας ξέρουμε, η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία ήταν η κοσμοκράτηρα δύναμη και η θαλασσοκράτηρα είχε το ρόλο που έχουν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είχε τις αρχικίες, είχε τη βιομηχανία, η γλωσσοφαντουργία γινόταν σε εκείνη την περιοχή και όταν έγιναν οι προσπάθειες να μπουν οι μηχανές με τη χρήση του ατμού στα εργοστάσια της γλωσσοφαντουργίας, υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Γιατί υπήρξαν αυτές οι πολύ μεγάλες αντιδράσεις? Διότι πιστεύανε οι άνθρωποι τότε ότι θα χάσουν τις δουλειές τους. Σου λένε ότι αν θα μπουν μηχανήματα και θα αυτοματοποιήσουν την παραγωγή, εμείς θα μείνουμε άνεργοι. Έτσι εκεί δημιουργήθηκε το λεγόμενο κίνημα των λουδιτών, οι οποίοι λουδίτες ήταν αυτοί οι οποίοι με μένος πολεμούσαν τη μη εφαρμογή της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης για να μπορέσουν να προστατεύσουν όπως οι ίδιοι νόμιζαν τα δικά τους συμφέροντα. Ευτυχώς οι λουδίτες δεν κέρδισαν, η πρώτη βιομηχανική επανάσταση εφαρμόστηκε και αποδείχθηκε στην πράξη ότι ναι μεν χάθηκαν δουλειές,
αλλά αυτές που δημιουργήθηκαν ήταν πολλαπλάσιες από αυτές που χάθηκαν. Επίσης, αυτό που έγινε στην πράξη είναι ότι οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων βελτιώθηκαν, έγινε ποιοτικότερος ο τρόπος ζωής των ανθρώπων και οι ώρες εργασίας των ανθρώπων, των εργαζομένων, βελτιώθηκαν. Αφού τελειώνει η πρώτη βιομηχανική επανάσταση, πάμε στη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Πριν πάμε όμως, να θυμίσω ότι στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση εμείς δεν ήμασταν κράτος. Η Ελλάδα δεν υπήρχε ως κράτος. Δυστυχώς ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τότε. Άρα, το να μιλάμε για εφαρμογή της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης στην Ελλάδα είναι εντελώς άτοπο. Πάμε στη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, η οποία συνέβη από το 1870 μέχρι το 1930. Σε αυτό έχουμε κυρίως την χρήση, σε αυτή τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, έχουμε κυρίως τη χρήση της εφαρμογής της διζελομηχανής και του ηλεκτρισμού. Ο άνθρωπος λοιπόν σκέφτηκε ότι καλή η ατμομηχανή, αλλά είναι περιορισμένη σε δυναμικότητα. Άρα με τους διζελοκινητήρες και με τον εξηλεκτρισμό κατόρθωσε ο άνθρωπος να έχει μεγαλύτερη ισχύ, παραγωγική ισχύ, να αυξάνει την παραγωγικότητα και να κάνει καλύτερη χρήση πόρων. Και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις. Μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κυκλοφόρησε μια αφίσα όπου έδειχνε τους πυλώνες μεταφοράς ρεύματος να διαπερνάνε διάφορες έτσι, πόλεις και να τεινάζονται τα μυαλά στον αέρα ανθρώπων, θέλοντας να δείξει ότι η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα είναι ικανή να καταστρέψει την υγεία του ανθρώπου. Και εκεί υπήρχαν φόβοι ότι θα καταστραφούν, θα χαθούν θέσεις εργασίας και πάρα πολλά άλλες ανησυχίες, οι οποίες ευτυχώς πάλι δεν επιβεβαιώθηκαν. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι οι περιβόητες αφίσες ήταν χρηματοδοτούμενες από το λόμπι του υγραερίου, διότι φοβόντουσαν ότι θα χάνανε πελάτες από την εταιρεία εξηλεκτρισμού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και εφαρμόστηκε η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση με επιτυχία και πάλι οι θέσεις εργασίας οι οποίες καταργήθηκαν ήταν πολύ λιγότερες από αυτές που δημιουργήθηκαν και πάλι η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων αυξήθηκε και πάλι οι ώρες εργασίας μειώθηκαν και οι εφευρέσεις οι οποίες έγιναν κατά τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση βελτίωσαν και το προσδόκιμο της ζωής των ανθρώπων. Στη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση δεν ήμασταν ολοκληρωμένο κράτος. Η Ελλάδα ήταν μέχρι την Ελασσόνα. Εδώ πάνω στη Μακεδονία που μιλάμε, ήμασταν ακόμη μέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τουλάχιστον στην αρχή της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Άρα και εδώ η Ελλάδα έχασε το τρένο της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τις εξελίξεις, διότι είχαμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε, πολύ πιο σημαντικά, τη φτώχεια, την πείνα, την δημιουργία του κράτους, την ανεξαρτησία μας, την ελευθερία μας. Οπότε και εδώ δεν μπορέσαμε να είμαστε μπροστά στις εξελίξεις, να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Πάμε στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία ξεκινά από το 1970 και φτάνει μέχρι το 2010. Είναι λάθος εδώ στην διαφάνεια, όπου έχουμε την εφαρμογή των υπολογιστών, την κοινωνία της γνώσης, όπου οι υπολογιστές είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν και ως συντελεστής παραγωγής για να μπορέσουν να δημιουργήσουν συνθήκες αύξησης παραγωγικότητας. Στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση ήμασταν ολοκληρωμένο κράτος. Τελευταία ενσωματώσαμε το 1948 τα Δωδεκάνησα που είχαμε και προχθές την επέτειο ενσωμάτωσης. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μας βρήκε η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση λίγο μετά από την κατοχή, λίγο μετά από έναν επώδυνο εμφύλιο πόλεμο, από μια
δικτατορία, στα μέσα, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, εκεί η Ελλάδα λίγο άγγιξε, θα έλεγα, την Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση. Γίναν κάποια βήματα και εκεί που άρχισαν να γίνονται κάποια βήματα ήρθε το 2010-2011 που η χώρα μας πτώχευσε, κατ' ουσίαν πτώχευσε, και ενώ είχαμε αρχίσει να πιάνουμε το τρένο της Τρίτης Βιομηχανικής Επανάστασης, εκεί που πηγαίναμε να προετοιμαστούμε για την Τέταρτη, ακολούθησε μια δεκαετία από το 2010 μέχρι το 2020, όπου οι χώρες της Δύσης κυρίως, αλλά και του Ισραήλ και της Ιαπωνίας, κάνανε βήματα μπροστά και περάσαν από την πρώτη στη δεύτερη φάση της Βιομηχανικής Επανάστασης. Εμείς, θα τολμούσα να πω, μόλις το 2020 κατορθώσαμε να μπαίνουμε στην πρώτη φάση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Όπως προείπα, βασικό χαρακτηριστικό της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, του Industry 4.0, είναι μια σειρά από τεχνολογίες προεξαρχόντων της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Για να δούμε όμως λίγο μία-μία αυτές τις τεχνολογίες που συναποτελούν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είναι το Virtual Reality and Augmented Reality, η εικονική πραγματικότητα και η επαυξημένη πραγματικότητα. Είναι η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το ίντερνετ των πραγμάτων και το ίντερνετ των πάντων. Τα drones, η κβαντική τεχνολογία, το 3D printing, η βιοτεχνολογία, τα προηγμένα υλικά, το blockchain, το neurotechnology. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στην κβαντική τεχνολογία, στο quantum computing. Όπως όλοι ξέρουμε, το βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ο διαδικός κώδικας. Όλοι οι υπολογιστές τρέχουν με τον διαδικό κώδικα. Τι είναι αυτό? Είναι ότι όταν υπάρχει ένα bit, αυτό το bit είναι είτε ένα είτε μηδέν. Ο υπολογιστής δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο στη γλώσσα του. Όλες αυτές οι γλώσσες που χρησιμοποιούμε, η Python, η COBOL, η C++, η Java κτλ., είναι γλώσσες οι οποίες είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο για να μπορεί να τις καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Ο υπολογιστής καταλαβαίνει μόνο το ένα ή το μηδέν. Τίποτα άλλο δεν καταλαβαίνει. Αυτό όμως υπάρχει από το 1946 που είχαμε τον πρώτο υπολογιστή, τον είναι μέχρι και σήμερα. Ο διαδικός κώδικας όμως έχει εξαντλήσει την δυναμική του. Οι ταχύτητες πλέον και η υπολογιστική ίσχυς δεν μπορεί να ανεβεί εκθετικά όπως συνέβαινε στις προηγούμενες δεκαετίες, λόγω του ότι εξαντλήσαμε το διαδικό κώδικα. Άρα, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, σε μια δεκαετία από τώρα, θα φέρει την κβαντική τεχνολογία, το quantum computing, όπου πλέον ο υπολογιστής δεν θα αντιλαμβάνεται τα bit ως ένα ή μηδέν, αλλά θα το αντιλαμβάνεται είτε ως ένα, είτε ως μηδέν, είτε ως και ένα και μηδέν, θα έχουμε αυτά τα λεγόμενα transbit, είτε θα το αντιλαμβάνεται και οτιδήποτε ανάμεσα στο 1 και το 0. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα αυξήσει εκθετικά την υπολογιστική ισχύ και δυναμική των υπολογιστών και θα μπορούμε να κάνουμε εφαρμογές τις οποίες τις βλέπουμε ακόμη και σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως είναι παράδειγμα τα ολογράμματα. Κάτι το οποίο η τεχνολογία τώρα δεν μας το επιτρέπει. Να πάμε στο επόμενο. Τα ρομπότ είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό και συστατικό της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Όλο και περισσότερο μπαίνουν και θα μπουν στη ζωή μας. Είτε θα πρόκειται για ρομπότ τα οποία θα μας βοηθάνε, θα βοηθάνε οι υπερήλικες, οι άτομα με ειδικές ανάγκες να πραγματοποιήσουν εργασίες τα οποία δεν μπορούν, είτε να πραγματοποιούν εργασίες τα ρομπότ τα οποία δεν θα πρέπει να τα κάνει ο άνθρωπος γιατί είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο ή γιατί καταπονούν κατά πολύ το σώμα του. Τα ρομπότ από τι διακρίνονται? Από την υψηλή ταχύτητα, από την υψηλή συνέπεια,
από την ακρίβεια και από την παραγωγικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το πιο κρίσιμο και αν θέλετε και το πιο ευαίσθητο στοιχείο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, διότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή η οποία προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει ένα δημιούργημά του που θα αντιγράψει τον ίδιο τον άνθρωπο. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει και τη φωτεινή του πλευρά και την σκοτεινή του πλευρά, έχει και τις ευκαιρίες και έχει και τις απειλές. Στο βιβλίο μου, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, προβλέπω, στο βιβλίο μου «Άνθρωπος 4.0», προβλέπω ότι ο επόμενος ιός θα είναι ψηφιακός. Δηλαδή θα προέλθει από έναν ιό που θα βρεθεί μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος θα μπορέσει να επηρεάσει τα υπολογιστικά συστήματα και θα έχουμε κάποιες δυσλειτουργίες. Φαντάζεστε, για παράδειγμα, τι θα συμβεί αν για 3 μέρες κοπεί το ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα ή σε όλη την Ευρώπη ή σε όλο τον κόσμο. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τράπεζες, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν νοσοκομεία, δεν θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Θα είναι μια τεράστια καταστροφή. Άρα, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει πάρα πολλά να προσφέρει στην ανθρωπότητα, ταυτόχρονα έχει και πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό και θα πρέπει να θωρακίσουμε, να θωρακίσει ο άνθρωπος την ίδια την ανθρωπότητα από την καλή, από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπετε εδώ πέρα ένα παράδειγμα τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπετε την κυρία η οποία κάθεται στο τιμόνι, διαβάζει το περιοδικό της και υπάρχει ο αυτόματος πιλότος, ο οποίος οδηγεί το αυτοκίνητο, ελέγχει τι συμβαίνει στο μπροστά και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και όλα αυτά γίνονται χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα εδώ πέρα μπορεί να πει κανείς ότι εφόσον λειτουργεί το σύστημα σωστά, πολλές φορές μπορεί να είναι και πιο ασφαλές από τον ίδιο τον άνθρωπο, διότι υπάρχει όραση του αυτοκίνητου και μπροστά και πίσω και στο πλάι και από το δορυφόρο επάνω και όπως ξέρετε ο αυτόματος πιλότος δεν πίνει και αλκοόλ, άρα αποκλείεται να βρεθεί και μεθυσμένος. Εκτός και αν κάποιος τον χαρκάρει και τον κάνει να λειτουργεί ως μεθυσμένος. Άρα εδώ αναδεικνύεται και η σπουδαιότητα και η ανάγκη για το λεγόμενο cyber security, η κυβερνοασφάλεια, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν μπορεί κάποιο σκοτεινό μυαλό να μπει μέσα σε ένα αυτοκίνητο, να πάρει τη θέση του οδηγού διαδικτυακά, μπορεί να είναι σε άλλο χώρα ή σε άλλη ήπειρο, και να τον οδηγήσει στον κρεμό. Και αυτά δεν είναι καθόλου ζητήματα, ας το πούμε, επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι πράγματα τα οποία, εάν δεν υπάρξει το κατάλληλο, η κατάλληλη τεχνολογική θωράκιση, δυστυχώς μπορούν να γίνουν. Πάμε στο chat GPT. Προφανώς οι περισσότεροι από εσάς και οι περισσότερες θα έχετε ακούσει για το chat GPT. Με την ευκαιρία ξέχασα να πω και να ευχηθώ στις κυρίες που μας ακούνε χρόνια πολλά για την ημέρα της γυναίκας. Κλείνω την παρένθεση. Το chat GPT είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο παρόλο το παρουσιάστηκε στις 22 Νοεμβρίου του 2022 και μέσα σε ένα μήνα έκανε 100 εκατομμύρια συνδρομητές. Είναι ένα απίστευτο νούμερο, σε όλο τον κόσμο το έκανε αυτό. Και το ChatGPT είναι ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο σύντομα αντίστοιχο θα παρουσιάσει και η Google και η Microsoft. Και με βάση αυτό το πρόγραμμα θα μπορείς και μπορείς ήδη να ζητάς από το ChatGPT να σου κάνει μια εργασία από μόνη της. Δηλαδή, ένας φοιτητής λέει ότι έχω μια εργασία, ξέρω εγώ, φοιτητής ιατρικής για τη σπονδυλική στήλη, θέλω να έχει 30.000 λέξεις, θέλω να έχει αυτή τη μορφή, αυτές τις εικόνες, και το ChatGPT
το αναλαμβάνει και σου κάνει μόνο την εργασία. Μάλιστα, πριν από ένα μήνα, το ChatGPT κατόρθωσε και πέρασε σε δύο Αμερικάνικα πανεπιστήμια, ένα της νομικής και ένα της ιατρικής. Όλο το πρόγραμμα έδωσε όλες τις εξετάσεις, τις πέρασε με σχεδόν άριστα και κάτι αντίστοιχο έκανε και στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα, αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην τεχνολογία είναι αυτή η οποία δίνει τις απαντήσεις στον άνθρωπο. Πλέον οι απαντήσεις είναι έτοιμες. Λίγο πολύ τις είχαμε με το Google. Στο Google όμως του έκανες μια ερώτηση στη μηχανή ψαξίματος του Google και σου έδινε 200 σελίδες και σου λέει διάλεξε ποια θέλει να πάρεις. Τώρα το ChatGPT τι κάνει? Τις παίρνει όλες αυτές, κάνει τη σύνθεση και σου δίνει την τροφή έτοιμο στο πιάτο όπως ακριβώς την ήθελες. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν φοιτητής εκεί στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν μας βάζανε στο Πανεπιστήμιο μια εργασία, τρέχαμε στις βιβλιοθήκες και περίπου το 80% του χρόνου μας το ξοδεύαμε για να βρούμε τις πηγές, να βγάλουμε φωτοτυπίες, να βρούμε τα βιβλία και μόλις το 20% το αναλώναμε στο να κάνουμε τη συγγραφή και να γράψουμε την εργασία. Τώρα πλέον, αυτό το 80% που ξοδεύαμε τότε, δεν χρειάζεται να το ξοδέψουμε, διότι υπάρχουν όλα έτοιμα. Και το υπόλοιπο 20% ούτε εκείνο χρειάζεται, γιατί άμα το πει στο ChatGPT, κάνουμε την εργασία σου, την κάνει και αυτό έτοιμη. Άρα τι μένει από τη στιγμή που εμείς οι άνθρωποι κατορθώσαμε να έχουμε έτοιμες απαντήσεις? Και πού θα κριθούμε οι επόμενες γενιές? Εκεί που θα κριθούμε είναι ότι αφού οι απαντήσεις είναι έτοιμες, εκεί που θα μπορέσουμε να έχουμε έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι στο να κάνουμε τη σωστή ερώτηση στο σωστό timing. Άρα η γενιά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που έρχεται είναι η γενιά η οποία θα κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Και εδώ, για να συμβεί αυτό, χρειάζεται κριτική σκέψη. Όσο και να ακούγεται εύκολο, δεν είναι εύκολο να, στην λεγόμενη δίκη του δευτερολέπτου να κάνεις το σωστό ερώτημα. Για να δούμε λίγο τώρα μια άλλη τεχνολογία της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Είναι το λεγόμενο 3D printing. Είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Σκεφτείτε μόνο το πόσο θα αλλάξουν τα international logistics και οι μεταφορές εν γέννη όταν όλες οι επιχειρήσεις θα έχουν ένα τρισδιάστατο εκτυπωτή που θα αναπαράγει σε λίγα λεπτά εξαρτήματα ή και ολόκληρα προϊόντα. Επίσης, σκεφτείτε το όφελος για το περιβάλλον. Σήμερα το 3D printing έχει πολλές εφαρμογές από φάρμακα, τρισδιάστατα σπίτια μέχρι και προσθετικά μέλη. Αύριο θα βρίσκεται παντού. Για να σας δώσω λίγο έτσι ένα παράδειγμα, ας πάρουμε το παράδειγμα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο, το αυτοκίνητό μου είναι Volvo. Πριν να ξεκινήσουμε, μιλούσα με το συνεργείο, διότι εδώ και αρκετό καιρό δυσκολεύομαι με το αυτοκίνητο, διότι εμφάνισε κάποια προβλήματα, μου αλλάξαν δύο φορές τα turbo, το intercooler, και κάθε φορά μου λένε, κύριε Λακασά, θα πρέπει να περιμένετε να βρούμε αυτό το ανταλλακτικό, το φέρνουμε από την Ιταλία, το φέρνουμε από τη Σουηδία και υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση. Σε κάποια χρόνια από τώρα, αυτό δεν θα χρειάζεται να γίνεται έτσι ώστε να βρούνε τα logistics, διότι τα μηχανικά 3D printing θα του λες τι ακριβώς θέλεις, θα το τυπώνει εκεί μπροστά, το συγκεκριμένο εξάρτημα, και θα κάνει την εφαρμογή του. Είτε πρόκειται για μεταλλικό, είτε για πλαστικό εξάρτημα, είτε για τιτάνιο, είτε για οτιδήποτε άλλο. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν τα ανταλλακτικά βρίσκονται σε διάφορα logistics centers, αυτό το πράγμα είναι μια σπατάλη πόρων από μόνο του. Το 3D printing και φυσικά έχει και στην ιατρική. Δηλαδή θα μπορούμε να τυπώνουμε
ακόμη και υποκατάστατα από ανθρώπινα οστά, τα οποία θα λειτουργούν όταν έχουμε κατάγματα. Μία άλλη τάση είναι το telecommuting. Ένα άλλο φαινόμενο αποτέλεσμα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης είναι η τηλεργασία. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, με αποτέλεσμα να εγκαθιδρύονται νέα πρότυπα εργασίας, το λεγόμενο working from anywhere, τα οποία επηρεάζουν σαφέστατα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Οι Έλληνες επιστήμονες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εργαστούν από τη χώρα τους για οποιαδήποτε επιχείρηση στον κόσμο, ενώ και η Ελλάδα ως χώρα μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την τάση προσελκύοντας ψηφιακούς νομάδες από όλο τον κόσμο. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση και εδώ είναι η δημιουργία του απαιτούμενου πλαισίου και φυσικά οι παροχές, όπως η υψηλή ποιότητα και η σταθερότητα στη σύνδεση του ίντερνετ. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να επισημάνουμε πως η τηλεργασία έχει και κάποια μειονεκτήματα και ιδιαίτερα για τους πιο νέους, αφού έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι που εργάζονται με τηλεργασία αισθάνονται μόνοι και νευρικοί. Η γενιά Z, όπως ονομάζεται, μπορεί να μην εργαστεί ποτέ σε γραφείο και αυτό αναμφίβολα θα έχει σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Οι δυνατότητες που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τα οικονομικά μοντέλα των χωρών. Στην αναδιάρθρωση αυτή που προκύπτει από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, θα πρέπει να βρει το ρόλο της και η Ελλάδα. Και παρότι μέχρι τώρα δεν τα κατάφερε και τόσο καλά στις προηγούμενες επαναστάσεις, σε αυτή μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Γιατί κακά τα ψέματα, οι Έλληνες έχουν την πρώτη ύλη, έχουν το μυαλό, έχουν το ταλέντο για να πρωταγωνιστήσουν στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Πάμε λίγο να δούμε τον δείκτη DESI. Τι είναι ο δείκτης DESI? Είναι το Digital Economy and Society Index. Όπως βλέπετε, η Ελλάδα έχει την τρίτη θέση πριν από το τέλος. Τελευταία είναι η Ρουμανία, αμέσως μετά είναι η Βουλγαρία και μετά είμαστε εμείς και μας ακολουθεί η Πολωνία. Ο δείκτης αυτός, ο δείκτης DESI, αναπτύσσεται σε 4 άξονες με τον ίδιο συντελεστή, βαρύτητας για τον καθένα, οι οποίοι είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, θα βλέπετε εδώ στη διαφάνεια, είναι η συνδεσιμότητα, είναι η ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας και είναι και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια του COVID, γίνανε σημαντικά βήματα, όχι όμως αρκετά, και δυστυχώς το δυστύχημα των τεμπών ήρθε να αποδείξει το τι σημαίνει να είσαι χαμηλά στο δείκτη DESI. Γιατί πολλοί βλέπουν ότι να είναι ένας δείκτης. Όχι, δεν είναι ένας δείκτης. Εάν ήμασταν ψηλά και ήμασταν σε χώρες όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι η Φιλανδία κτλ., δεν θα είχαμε το παράδειγμα ντροπής του δυστυχήματος, της τραγωδίας των τεμπών, διότι θα ήταν ψηφιοποιημένα και αυτοματοποιημένα τα τρένα. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο και να πω ότι ο ΟΣΕ, όχι στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δεν είναι, αλλά δεν έχει πιάσει ακόμη ούτε την πρώτη με αυτό το οποίο απέδειξε. Αυτό όμως δείχνει το πόσο σημαντικό είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και η εφαρμογή των τεχνολογιών, οι οποίες αυξάνουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Ενδεικτικό στοιχείο της έλλειψης κουλτούρας αλλαγής, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, είναι πως μόλις το 12% των επιχειρήσεων παρέχει κατάρτιση σε τεχνολογίες πληροφορικών και επικοινωνιών στο προσωπικό τους, έναντι 20% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη χρήση βασικών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το υπολογιστικό νέφος από τις επιχειρήσεις, το ποσοστό είναι κάτω του ίμιση από τον κοινωνικό μέσο όρο.
Τώρα, για να δούμε λίγο τι κάνει η Ελλάδα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η Ελλάδα, όπως προείπαμε, δεν κατάφερε να έχει ενεργό στις τρεις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις για τους λόγους που εξηγήσαμε. Στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει την ευκαιρία να το πραγματοποιήσει. Αν μελετήσει κανείς την ελληνική ιστορία, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει γιατί μείναμε πίσω στις προηγούμενες επαναστάσεις. Στην πρώτη επανάσταση, αυτό όμως το οποίο θα πρέπει εμάς να μας απασχολήσει, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι άραγε τα παιδιά μας σε 50 χρόνια από σήμερα θα λένε ότι η οικονομική κρίση έφταξε για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχασε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ή μήπως τώρα ήρθε η ευκαιρία της χώρας να φτάσει έγκαιρα στο σταθμό των εξελίξεων. Η πληροφορική δημιουργεί σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για χώρες με σχετικά μικρές παραγωγικές δομές και δυνατότητες όπως η Ελλάδα. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουμε μια χώρα έντασης τεχνολογίας και έντασης γνώσης. Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο θα πρέπει να έχει 4 άξονες. Την παραγωγή, τις εξαγωγές, την ναυτιλία και τον τουρισμό. Και θα πρέπει σε όλους να ενσωματώσει τις τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Για να δούμε λίγο τώρα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Πόσο εφικτό είναι αυτό για τη χώρα μας? Δυστυχώς η ελληνική οικονομία και η κοινωνία έχει κάποιες χρόνιες παθογένειες που την επιβραδύνουν στον τεχνολογικό και οικονομικό στίβο. Στο βιβλίο μου παρουσιάζω τις παθογένειες αυτές ως εξής. Η Ελλάδα αυτοοικονομεύεται από 3 ελέφαντες, 5 τίγρεις και 1 ελένα. Οι 3 ελέφαντες είναι η γραφειοκρατία. Είναι ο κρατισμός και είναι η διεφθορά. Οι 5 τίγρες είναι η υπερφορολόγηση, το υψηλό κόστος ασφαλιστικών εισφορών, η φοροδιαφυγή, το υψηλό κόστος χρήματος και τα κόκκινα δάνεια. Και φυσικά η λένα είναι ο λαϊκισμός. Για να πρωταγωνιστήσουμε λοιπόν σε αυτή τη νέα εποχή που ονομάζεται τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε στεναρά αυτές τις παθογένειες στη χώρα μας. Οι τεχνολογίες οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν είναι όπως η βασίλισσα στο σκάκι. Δηλαδή να μπορεί να πηγαίνει παντού και να προστατεύει το βασιλιά. Ο βασιλιάς είναι η ελληνική οικονομία. Και οι τεχνολογίες πληροφορικής θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ώστε να επιβιώσει η οικονομία. Για να γίνουν όλα αυτά πράξη, θα πρέπει να εκπαιδευτούμε και να καταρτιστούμε σε ψηφιακές δεξιότητες. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός θα είναι το μεγαλύτερο πρόσκομα στο ταξίδι μας για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αλλά μαζί με αυτές τις δεξιότητες θα πρέπει να αποκτήσουμε νοημοσύνη. Συναισθηματική νοημοσύνη, κοινωνική και υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχει για μένα ο Προμηθέας 4.0, δηλαδή ο πρωταγωνιστής του βιβλίου μου. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Προμηθέας 4.0 ήταν πανέξυπνος και προνοητικός σε αντίθεση με τον παρορμητικό και επιπόλαιο αδερφό του, τον Επιμηθέα. Ο Προμηθέας διαθέτει πολλά soft skills, δηλαδή οριζόντιες επικοινωνιακές δεξιότητες και αναπτύσσεται διαρκώς σε επίπεδο γνώσεων αλλά και σε πνευματικό επίπεδο. Είναι αιώνιος μαθητής με τη μορφή της εργασιακής διαβίου εκπαίδευσης και της επανεκπαίδευσης και όχι με τη σημερινή μορφή της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Εκπαιδεύεται διαρκώς σε τεχνολογίες και εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να καταλάβει καλύτερα τη λειτουργία της επιχείρησης, τα προϊόντα του, τη δομή της παγκόσμιας οικονομίας και να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Εκπαιδεύεται σε τεχνολογίες χάρη στις οποίες θα εργάζεται πιο αποδοτικά, πιο αποτελεσματικά και πιο ξεκούραστα. Οι παραπάνω δεξιότητες σε συνδυασμό με μια σειρά από προσωπικά χαρακτηριστικά όπως είναι η ευγένεια, η ακεραιότητα, η εργασιακή ηθική, η δημιουργικότητα, η συνέπεια, η εμπιστοσύνη τον βοηθούν να ισχυροποιεί τη θέση του και να εξελίσσεται διαρκώς. Η εφαρμογή του γνωμικού του σόλωνα γυράσκω αΐ διδασκόμενος αποτελεί αναγκαιότητα για τον Προμηθέα 4.0 και αυτό γιατί η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι μια δυναμική επανάσταση. Δημιουργείται συνεχώς νέα γνώση σε διάφορα επιστημονικά πεδία και οι εξελίξεις τρέχουν. Ο Προμηθέας 4 λοιπόν είναι και ο ηγέτης 4.0.
Εδώ να πω ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι εγώ είμαι γεννημένος στο 73, το 1973. Από τη δική μου γενιά και πάνω, θεωρώ πως εμείς είμαστε αυτό που λέμε ψηφιακοί μετανάστες. Είμαστε φερτοί στην ψηφιακή εποχή. Οι γενιές όμως που γεννήθηκαν, ας πούμε, στη δεκαετία του 90 και έπειτα, ανήκουν στην γενιά των ψηφιακών ηθαγενών. Γεννήθηκαν στην ψηφιακή εποχή, πόσο δε μάλιστα από τα παιδιά που γεννιούνται τώρα, όπου το πρώτο πράγμα που αντικρίζουν όταν βγαίνουν από την δουλειά της μάνας τους είναι ένα τάμπλετ ή ένα smartphone να τα φωτογραφίζουν. Για να ολοκληρώσω την ομιλία μου, θα ήθελα να εστιάσω στην σοφία που απαιτείται στην διαχείριση μιας τόσο σημαντικής και μεγάλης εξέλιξης, όπως είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Μπορεί να αποτελέσει απειλή, αλλά σίγουρα μπορεί να αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για επιχειρήσεις και χώρες όπως η δική μας, η οποία έχει περιορισμένες παραγωγικές δυνατότητες. Πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα, την οποία πρέπει να ενσθενιστούμε και να προσαρμοστούμε σε αυτή, αλλά να την αποφεύγουμε σαν να μην υπάρχει. Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας περνάει από την τεχνολογική πρόοδο με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο. Άρα, αυτό το οποίο λέει και ο υπότιτλος του βιβλίου μου, Άνθρωπος 4.0, είναι ότι ο άνθρωπος για να έχει μια επιτυχημένη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα πρέπει να περάσει στο μοντέλο της σοφής διαχείρισης της γνώσης. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λακασά και θα σας διαβάσω μία ερώτηση από το chat. Ο Mr. Μανιάκας ρωτάει, GPT stands for what? Ναι, όπως είπαμε, το chat GPT είναι ένα πρόγραμμα, ένα application, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ως εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και με βάση αυτό μπορείς να θέτεις ερωτήματα στο ChatGPT και να λαμβάνεις απαντήσεις ή μπορείς να αναθέτεις εργασίες και να λαμβάνεις το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος των ερωτήσεων και θα δώσω το λόγο στην κυρία Βάσου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρία Βάσου, έχετε το λόγο. Ναι. Επειδή λόγω της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας γιορτάζω σήμερα, επειδή η γυναίκα φέρνει τον άνθρωπο στον κόσμο, επειδή έχω παρακολουθήσει δεκάδες συνεδριάσεις, διαδικτυακές διαλέξεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή ιατρική, σαν υγειονολόγος νευροεπιστήμων με PhD στην ιατρική, θα ήθελα να πω τα εξής. Γιατί φοβάμαι, τρέμω αυτό που μας περιμένει. Ο άνθρωπος από τη φύση του και η φύση είναι αναλογικά, analog και όχι ψηφιακά, digital. Είμαστε αναλογικοί, σαν κύμα. Δεν είμαστε on-off, on-off. 1-0-1, ακόμη και αν το μετατρέψετε σε κβαντικό και το ενδιάμεσο, γιατί έχω σπουδάσει και κβαντική μηχανική. Ο άνθρωπος, πάνω απ' όλα, κοντά με την τροφή και το νερό, έχει ανάγκη τον άνθρωπο για όλα. Αν για να μπω, παραδείγματος χάρη, σε ένα νοσοκομείο, πρέπει εγώ να χαιρετήσω το χέρι του ρομπότ, και με τη χειραψία αυτή θα πάρει πληροφορίες για μένα από το χέρι μου, προτιμώ ή να φύγω από το νοσοκομείο ή να κόψω το χέρι μου. Αυτό δεν είναι ιατρική για μένα και το πολεμάω με κάθε τρόπο. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολλές ώρες γι' αυτό. Δεν θέλω να σας πάρω περισσότερο από το χρόνο σας. Αν μου στείλετε ένα email, αν κύριε Βόγκολη μπορούσε να μου στείλετε ένα email του, θα του στείλω αναλυτικά, για να προβληματιστεί, γιατί σαν γυναίκα δεν μπορώ να δεχθώ για τα παιδιά, για τα εγγόνια, για την ανθρωπότητα, αυτό που ετοιμάζεται. Λυπάμαι πολύ. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Επιτρέψτε μου λίγο να πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ, κυρία Βάσου, να μου στείλετε το υλικό και
πραγματικά έτσι θα ήθελα να σας παρακαλέσω για να με βοηθήσετε, γιατί έτσι γινόμαστε καλύτεροι ως άνθρωποι και ως συγγραφείς. Εγώ έχω ξεκινήσει να γράφω το επόμενο βιβλίο, το οποίο θα αφορά την ηγεσία. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν μου δώσετε και τη διεύθυνσή σας, θα σας στείλω και το βιβλίο μου. Αυτό που θα δείτε στο βιβλίο είναι ότι εμείς παρουσιάζουμε τόσο την φωτεινή πλευρά, όσο και την σκοτεινή πλευρά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Επίσης, αυτό το οποίο παρουσιάζουμε είναι τόσο τις ευκαιρίες, όσο και τις απειλές. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη προτείνουμε την δημιουργία ενός πολυεθνικού οργανισμού, επίπεδου Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, ο οποίος θα λαμβάνει μέτρα κυρίως για την κυβερνοασφάλεια, την βιοηθική και την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε αυτό να αποβεί προς όφελος του ανθρώπου. Σε καμία περίπτωση δεν ωρεοποιούμε την κατάσταση, ούτε υποτιμούμε τους κινδύνους. Από την άλλη όμως δεν είμαστε ούτε τεχνοφοβικοί, ούτε νεολουδίτες, διότι ο άνθρωπος, πάντοτε πιστεύουμε ότι με την χρήση του μυαλού που του χάρισε ο Θεός και της τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει την ζωή του. Άλλωστε, εάν θα καταφέρουμε να κάνουμε ως ανθρωπότητα τον καρκίνο ως μία απλή ασθένεια, αυτό θα είναι χάρη στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και χάρη στην επιστήμη. Άρα θα πρέπει να κρατήσουμε τα καλά και να μπορέσουμε να θωρακίσουμε την ανθρωπότητα. Εγώ είμαι βαθιά προβληματισμένος, τόσο όσο και εσείς, για την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μπορεί να οδηγήσει όντως ακόμη και σε καταστροφή του ανθρωπίνου γένους. Τελείως. Τελείως. Θα απαντήσω σε όλα αυτά που είπατε. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ. Και προχωράμε τώρα στον κύριο Παναγάκο. Κύριε Παναγάκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τα τόσο ωραία πράγματα που ακούσαμε από εσάς, κύριε Λακασά. Πριν να κάνω τις ερωτήσεις μου, θα είναι τις παρεμφερείς ερωτήσεις για να βοηθηθούν και μία βοηθάει την άλλη. Ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στον ανθρώπο της ζωής, τη γυναίκα. Είναι τρεις παρεμφερείς οι ερωτήσεις που έχω να κάνω, οι οποίες είναι αλληλένδετες. Η πρώτη είναι εσείς. Θα υπάρξει ποτέ περίπτωση να φτάσουμε στο σημείο οι υπολογιστές να νιώθουν την ευωδιά των λουλουδιών ή να νιώθουν και να ακούνε το φλίσμα του κύματος ή να νιώθουν όπως νιώθει ο άνθρωπος όταν φοβάται ή όταν ορατεύεται? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη, η οποία έχει προκύψει από ένα προσωπικό μου βίωμα, και θα σας πω μετά, είναι κατά πόσο το μυαλό και η ψυχή του ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών μπορεί να επηρεαστεί από την συνεχή ενασχόληση με τις μηχανές, με τα ηλεκτρονικά. Και αυτό έχει προκύψει από το εξής. Εγώ γράφω συνέχεια, επειδή ασχολούμαι με την ποιήση και γράφω και για το σκάκι που διδάσκω. Έχω παρατηρήσει ότι όταν κάνω ένα λάθος έξω από τον υπολογιστή, όταν γράφω με ένα μολύβι, παραδείγματος χάρη, ή όταν κάνω κάποια εργασία, αν διαπιστώσω ότι κάνω κάποιο λάθος, έχω αυτό ασυνείδητα, αυθόρμητα την τάση να πάω να κάνω backspace ή delete. Είμαι έξω από τον υπολογιστή. Και φαντάζομαι, αν εγώ έχω επηρεαστεί τόσο που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τους υπολογιστές μεγάλος, πόσο μπορεί να έχει επηρεαστεί η ψυχολογία, η ψυχή, το μυαλό ενός παιδιού που μωρό, όπως είπατε, πολλά παιδιά που αντικρίζουν το τάπλετ, ξέρω εγώ, για κάτι άλλο, ηλεκτρονικά, από πολύ νωρίς. Και η τρίτη ερώτηση, τι σχέση έχει η παιδική εγκληματικότητα στην Αμερική με την ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά? Η παιδική, συγγνώμη? Εγκληματικότητα στην Αμερική. Okay. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, εάν καταφέρει ο υπολογιστής να μυρίζει ένα λουλούδι ή να αισθάνεται κάτι. Τεχνητά, ναι, γίνεται. Αυτό ήδη γίνεται. Ο υπολογιστής, δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή να ξεχωρίσει το άρωμα ενός τριαντάφυλλου από το άρωμα μιας γαρδένιας. Και μπορεί να το καταλάβει. Θα νιώθει έτσι όμως από ένας άνθρωπος. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι να έχει τα ανάλογα αισθήματα
στην πράξη, έτσι, και να έχει την ανάλογη ενσυναίσθηση. Αυτό δεν το έχει. Μπορεί να το προγραμματίσει να κανείς να κάνει ότι αφού ακούς Μπετόβεν, μετά το επόμενο βήμα σε έναν αλγόριθμο να είναι ότι έχεις γαλήνια σκέψη, αλλά αυτό είναι, πώς να το πούμε, προγραμματισμός. Δεν είναι ουσία. Έτσι. Άρα το κλειδί είναι η ενσυναίσθηση. Οι μηχανές, κατά την άποψή μου, δεν μπορούν, αλλά ακόμη και να μπορούσαν, δεν πρέπει να αποκτούσαν ενσυναίσθηση. Τώρα, πάμε στο δεύτερο μέρος του ερωτήματός σας. Ξέρετε, το μυαλό και ψυχή. Ξέρετε, η λέξη χρήστης χρησιμοποιείται μόνο σε δύο περιπτώσεις. User. Η λέξη χρήστες χρησιμοποιείται στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στους χρήστες των ουσιών. Είτε πρόκειται για ναρκωτικά, είτε πρόκειται για αλκοόλ κτλ. Πριν από 3 χρόνια είχαμε καλέσει σε μια εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη τον πρόεδρο της εταιρείας διαταραχής εθισμού από το διαδίκτυο, τον κύριο Σιώμου, ο οποίος είναι ψυχίατρος. Και μας είχε περιγράψει και μας είχε δείξει εγκεφαλογράφημα ενός χρήστη ουσιών και ενός χρήστη εθισμένου στο gaming και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η κυρία που είναι νευροεπιστήμονας θα ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά στο εγκεφαλογράφημα εκείνα τα κέντρα του εγκεφάλου τα οποία έχει την ντοπαμίνη και τη σεροτονίνη που είναι οι ουσίες της ευχαρίστησης που μεταφέρονται από τους νευροδιαβιβαστές και δείχνουν στο μυαλό μας και στο σώμα ότι υπάρχει ευχαρίστηση, ήταν ακριβώς οι ίδιες, είτε πρόκειται για χρήστη εθισμένο στο διαδίκτυο, είτε πρόκειται για χρήστη εθισμένο σε ουσίες. Άρα, ο εθισμός είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, ειδικά για τα παιδιά, τα οποία και στη διάρκεια της καραντίνας ήταν κλεισμένα σε ένα σπίτι, σε ένα δωμάτιο, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και ήταν όλη την ώρα μπροστά σε ένα τάμπλετ ή σε ένα smartphone. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος έτσι ώστε να ξεφύγουμε από αυτόν τον εθισμό, διότι αυτός ο εθισμός είναι ενάντια στην ανθρώπινη φύση. Και αν αφαιθούμε σε αυτόν τον εθισμό και γενιά με τη γενιά αυτός αυξάνεται, τότε από human θα γίνουμε σε αυτό που λέμε transhuman και θα γίνουμε ένα υβρίδιο τεχνολογικό ανάμεσα στον άνθρωπο και στη τεχνολογία, το οποίο μας απομακρύνει από την ίδια τη φύση μας, από τον δημιουργό μας και αλλάζει την ανθρώπινη φύση. Κάτι το οποίο θα είναι καταστροφικό για την ίδια την ανθρωπότητα. Και αυτό συνδέεται και με το τρίτο ερώτημά σας, ότι σαφώς ο εθισμός στο gaming, και αυτό το λένε μελέτες, αποτελεί στοιχείο αύξηση της εγκληματικότητας, διότι αφενός μεν τα νέα παιδιά απομονώνονται, χάνονται από την ίδια τους τη φύση, δεν λειτουργούν κοινωνικά, δεν λειτουργούν ομαδικά, και αρχίζουν και μπερδεύουν την πραγματικότητα με το gaming. Όταν στο gaming έχεις και μάλιστα τώρα το gaming με το augmented reality και το virtual reality γίνεται όλο και περισσότερο παραστατικό, το παιδί πολλές φορές μέσα σε αυτό το χάος νομίζει ότι το όπλο που κρατάει το βράδυ 3 ώρα τη νύχτα θα είναι και το όπλο το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει να εκδικηθεί το φίλο του που του έκανε bullying. Και επειδή ειδικά στην Αμερική η οπλοφορία σε πολλές πολιτείες επιτρέπεται και είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, αλλά και εδώ και σε εμάς, ας πούμε, στην Κρήτη που έχουμε πολλά πιστόλια, δεν το έχει σε τίποτα ένα πικραμένο παιδί να θεωρήσει εντελώς φυσικό ότι όπως σκοτώνω όλο το βράδυ τους στον υπολογιστή, θα πάω να σκοτώσω και το φίλο μου που μου έκανε bullying στο σχολείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρακαστά. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Και αν θα εξαντληθούν οι ερωτήσεις, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο συντονιστή, αν υπάρχει χρόνο, να μου δώσει το λόγο για να κάνω άλλη μια ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
Και δίνω το λόγο στον κύριο Χαϊτίδη. Κύριε Χαϊτίδη, ανοίξτε το μικρόφωνο, έχετε το λόγο. Το άνοιξα. Λοιπόν, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη τα όσα ακούσαμε, τα όσα μας παρέδωσε ο κύριος Αλακασάς. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια, γιατί ζούμε και σε μέρες σημαντικών γεγονότων. Το ένα είναι η λύπη μου, η θλίψη μου για το φοβερό ατύχημα το οποίο έγινε και στήχησε στη ζωή 50 τόσων συνανθρώπων μας, κυρίως νέων παιδιών, κυρίως. Και το δεύτερο είναι η τιμή στη γυναίκα που αποδίδουμε ειδικά σήμερα, διότι εγώ προσωπικά έχω δύο βιώματα, τη μητέρα μου και τη γυναίκα μου. Και με καθοδηγήσανε και με οδηγήσανε στο να κάνω το ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λακασά, εάν ενδιαφέρεται, να του δείξω έναν υπολογιστή, τον οποίο εγώ προμηθεύτηκα το 1973. Είναι υπολογιστής ο οποίος είναι του εργοστασίου Singer. Δεν είναι IBM. Είναι Singer και ακριβώς έχει το σχήμα και τη μορφή μιας ραπτομηχανής, όπου ο δίσκος των πληροφοριών είχε αντικατασταθεί από μία χάρτινη κορδέλα, η οποία με διατρήσεις αποθήκευε τις ερωτήσεις και έδινε τις απαντήσεις. Λοιπόν, αυτό εγώ το κρατώ ως κόρυνο θερμού και ήθελα να ρωτήσω, εάν σας ενδιαφέρει, να σας το δείξω, διότι έχει μια ιστορική, θα έλεγα, αξία. Τέλος. Βεβαίως. Ναι. Σίγουρα θα με ενδιαφέρει να το δω. Αναφέρω ότι στο κέντρο νόησης στην Θεσσαλονίκη υπάρχει μια έκθεση τεχνολογίας όπου αντίστοιχοι τέτοιοι υπολογιστές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκτίθενται εκεί και τα επισκέπτονται παιδιά από σχολεία, από πανεπιστήμια. Οπότε ευχαριστώ να σας φέρω και σε επαφή με τον κύριο Κοντονικολάου, τον Θανάση, για να το δει και περισσότερος κόσμος, έτσι, γιατί το νόημα είναι να το δει και περισσότερος κόσμος. Βεβαίως. Και να κλείσω αναφέροντας, το θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφέρω τον θαυμασμό μου για τις επιτεύξεις των φοιτητών διαφόρων σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φοιτητές έχουν κατασκευάσει διάφορα μηχανήματα, μεταξύ των οποίων drones, και δυστυχώς δεν την χάνουν της προσοχής και της βοήθειας των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, ώστε να αξιοποιηθούν, καταρχήν να ενισχυθούν και ηθικά, αλλά και να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα επιτεύγματα τα οποία μπόρεσαν να μας προσφέρουν στη σημερινή κοινωνία, στη σημερινή Ελλάδα, και η οποία μέσω αυτών βεβαίως θα αναβαθμιστεί, για να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό που μας δείξατε προηγουμένως, να είμαστε μία από τις τελευταίες χώρες και να είμαστε πιο πίσω ακόμη και από την Λιθουανία και από την Μολδαβία κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας συγχαίρω, διότι ήταν μία ευχάριστη έκπληξη η σημερινή παρουσίαση που μας κάνατε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο στρατηγό, τον κύριο Καρατζίκο. Στρατηγέ, ανοίξτε το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας, κύριε Λακασά. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση που κάνατε. Την λία εκπαιδευτική και ενημερωτική. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη... Ιδιαίτερα οι σύγχρονοι υπολογιστές με quantum. Πόσο είναι εύκολη η σύνδεση του ανθρώπινου εγκεφάλου με τον υπολογιστή.
Αυτό βέβαια λένε ότι έχει επιτευχθεί και με τους μέχρι τώρα computers. Αλλά ενώ το κέντρο της ανθρωπίνης νοήσεως είναι στον εγκέφαλο, το κέντρο όμως του ανθρώπινου συναισθήματος βρίσκεται στην καρδιά ή στην ψυχή. Πόσο λοιπόν μπορεί αυτό να μεταφερθεί με τους κομπιούτερ, να αισθάνονται, να σκέπτονται και να αντιδρούν ανάλογα. Αυτή είναι μια ερώτηση. Η δεύτερη, βρισκόμαστε στην τετάρτη βιομηχανική επανάσταση. Μα ο κόσμος μιλάει για την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση ήδη. Πόσο εύκολη θα είναι η μετάβαση από την τετάρτη στην πέμπτη για την ελληνική πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο ερώτημά σας, όντως ο Elon Musk έχει... Το είχα κλείσει το μικρόφωνο, δεν ακούω. Ο Elon Musk έχει όντως κάνει εφαρμογές όπου υπάρχει επικοινωνία. Αυτό που λέμε human to machine, machine to human, machine to machine, κτλ. Άρα η επικοινωνία ως ένα επίπεδο έχει καταφέρει να υπάρξει ένα πολύ βασικό επίπεδο. Τώρα, η κβαντική τεχνολογία, όπως είπα, θα είναι έτοιμη περίπου 15 με 20 χρόνια να έχει εφαρμογή σε εμάς. Όταν θα υπάρξει η κβαντική τεχνολογία, σίγουρα θα αυξηθεί η δυνατότητα επικοινωνίας. Το πώς και για το εάν θα καταφέρει ο άνθρωπος να αισθάνεται και να επικοινωνεί με τη μηχανή και να αισθάνεται η μηχανή όπως ο άνθρωπος, αυτό το ξέρουν καλύτερα από εμένα οι νευροεπιστήμονες. Η άποψη δική μου είναι ότι ακόμη και να μπορούσε να συμβεί αυτό, δεν θα έπρεπε ο άνθρωπος να το σταματήσει. Δεν θα έπρεπε να το επιτρέψει. Εκτιμώ πως καμία μηχανή ποτέ δεν θα μπορέσει να αποκτήσει ακριβώς την ενσυναίσθηση που έχει ο άνθρωπος. Παρόλα αυτά όμως σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία μπορούν να αυξήσουν την επικοινωνία και τη δημιουργία τεχνητών συναισθημάτων και αισθημάτων από τις μηχανές. Δεν θυμάμαι τώρα, υπάρχει και τρίτο σκέλος ερώτησης. Για την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Για την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, προσωπικά δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση θα την προλάβουμε εμείς στις δικές μας γενιές. Εγώ εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην δεύτερη φάση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Αυτή θα διαρκέσει περίπου 20 χρόνια ακόμη και μετά θα πάμε στην τρίτη φάση. Εγώ εκτιμώ ότι την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση θα τη ζήσουν τα εγγόνια μου. Τώρα, για λόγους marketing, κάποιοι θέλουν να εμφανίσουν την τρίτη φάση ή τη δεύτερη φάση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, να την πούνε πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Εγώ εδώ διαφωνώ. Όπως είδατε από την ιστορικότητα, οι προηγούμενες βιομηχανικές επανάστασεις διήρκησαν κάποιες δεκαετίες. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι εντελώς καινούργια σε εμάς και σκεφτείτε ότι και κάποιες χώρες του πλανήτη ακόμη βρίσκονται στην πρώτη ή στη δεύτερη, δείτε τη Μαύρη Ήπειρο. Άρα δεν μπορούμε να αλλάζουμε τις επαναστάσεις σαν τα πουκάμισα. Θα πρέπει να υπάρχει ολοκλήρωση, βάθος και εύρος και μετά να πηγαίνουμε στην επόμενη βιομηχανική επανάσταση. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Ζαμπονάκης κάνει μια ερώτηση μέσω του chat. What the effect will be to the humanity and workforce by the intelligent technology in the fourth generation? You can easily see the opening work, position, listen in each company site and that lately are not available. Όταν αναφέρεται στο fourth generation, τι ακριβώς εννοεί? Αυτό είναι μέσω chat, κύριε Λακάσα. Αυτή είναι η ερώτηση που κάνει.
Ένα λεπτό λίγο να διαβάσω, γιατί δεν έχω καταλάβει καλά. Να σου το ξαναδιαβάσω. Το βλέπω, το διαβάζω ένα λεπτάκι. Ωραία. Δεν ξέρω αν γνωρίζει ελληνικά ο κύριος Ζαμπονάκης. Μπορείτε να το πείτε στα αγγλικά. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση. Probably you mean fourth industry revolution instead of fourth generation. And probably you mean what about the workforce and work from anywhere. The most important thing is to understand that the fourth industry revolution, the fourth industry revolution is bringing us the ability to work from anywhere, and this is very important, especially for countries like Greece, that the digital nomads can work in Greece, stay in Greece, and paid by Canada, US, or Australia. So this is one very important issue about the fourth industry revolution. The other thing is that if we understand and we study what is the reason that the sender of it was a very big movement from west to east, from US to China, the previous decades, especially for the treasury, it was that in China it was a very low labor cost. But now with the fourth industrial revolution, with the Industry 4.0, there is lower cost than Chinese labor force cost, which is the robotics. So robotics is cheaper than Chinese workers. And this is the opportunity for countries like Greece, that they are very close to the West, Western markets, because they can use the robotics in order to produce with flexibility and export the products in a very quick way from Greece to Frankfurt, let's say. Ωραία. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Γρομπό. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Νομίζω ότι όσες ερωτήσεις και κάνουμε και όσες απαντήσεις προσπαθούμε να δώσουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψουμε αυτό που λέγεται Industry 4, η Fourth Industrial Revolution. Και μια παρατήρηση, η προηγούμενη ερώτηση στο chat πραγματικά δεν μπορούσε να απαντηθεί, διότι δεν είχε συγκεκριμένη. Η ερώτησή της ήταν πολύ το ένα με το άλλο θέμα, ξεχάστε το. Εγώ, ό,τι και ρωτήσεις να κάνουμε, ό,τι και απαντήσεις, είχατε μία για το ποιος θα έχει το artificial intelligence και πώς μπορούμε to protect the future. Είπατε για, νομίζω προς τη, μετά από την αρχή λίγο, ότι ο επόμενος ιός θα είναι ψηφιακός. Αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς, εγώ λοιπόν θα κάνω μια, είτε τοποθέτσετε, πιο σκοτεινό μυαλό. Είπατε για κάποιο σκοτεινό μυαλό το οποίο μπορεί να κλείσει οτιδήποτε. Θα μπορούσε να κάνει αυτό που ερωτήσατε, όλα αυτά που έχουμε με το artificial intelligence, φανταστείτε 3 ημέρες χωρίς ίντερνετ. Η Ελλάδα, όλος ο πλανήτης. Ποιος μας εγγυάται ότι σε 10 χρόνια ένα σκοτεινό μυαλό δεν θα το κάνει αυτό για μια εβδομάδα και θα καταστραφούμε. Πράγματι, οι ερωτήσεις δεν είναι εκείνο το οποίο για την πέμπτη βιομηχανία, the fifth industrial revolution, εγώ έχω κάνει, μπορεί όποιος θέλει να μου πάρει, θα επικοινωνήσω μαζί σας, ίσως με έχετε ακούσει, κύριε Λακασά, ο Γρουμπός, ο Πέτρος, είμαι από την Πάτρα. Θα σας στείλω, πέρσι, προπέρσι είχα κάνει ένα overview of industrial revolution all, παραδείγματος χάρη, ξέρει κανένας ότι υπήρχε industry 3.5. Δεν νομίζω να το είπε κανένας. Κι όμως υπήρξε 3.5 industry. Η πέμπτη υπάρχει εκεί, όλοι την λένε,
και είναι personalized, innovative, human centered και ούτω καθεξής. Εγώ θα σας πω ότι πριν από ένα χρόνο πρότεινα εγώ 60 industrial revolution και θα γελάσετε. Είμαι σίγουρος πρέπει να γελάσετε, διότι ποιοι είμαστε, γιατί ονόμασα the 6th industrial revolution, έχω κάνει και papers και σε διεθνή συνέδρια, την ονόμασα the wise anthropocentric revolution. The wise anthropocentric revolution. Όλα αυτά που είπαμε, είτε ερωτήσεις κάνουμε και απαντήσεις, οι οποίες μπορούμε να κάνουμε ένα ολόκληρο σεμέστερ και διδασκαλίες κλπ, είναι ο άνθρωπος. Όσο χάνουμε την ανθρωπιά, και εκεί φοβόμαστε, άρα η ερώτησή μου, πιστεύετε ότι πραγματικά μπορούμε να είμαστε, πώς το λέμε, safe ή secure και ήρεμοι, ότι αυτά τα σκοτεινά μυαλά και όλα αυτά που γίνονται δεν θα μας δημιουργήσουν τα προβλήματα με ίωση είτε ψηφιακή είτε όχι. Και κλείνοντας, ο Hawkins και ο Musk και μερικοί άλλοι, το ξέρω, είμαι σίγουρος, κύριε Λαγκασά, το ξέρετε, το 14 και 15 είχαν αυτό το περίφημο γράμμα που υπέγραψαν αρκετοί. Και μάλιστα ο Hawkins είπε, the artificial revolution ίσως να είναι το χειρότερό μας πράγμα που ανακαλύψαμε. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε και σαν φόρουμ και είχα να δούμε πραγματικά ποιες ηθικές αξίες μπορούν να αναδειχτούν στο 60 revolution, το οποίο εγώ θα προχωρήσω γιατί έχω συζητήσει με το International Federation of Automatic Control και το IEEE, ότι ή θα ξεκινήσουμε να δούμε ένα καινούριο σύστημα το οποίο δεν θα είναι one man show. The fourth and the fifth industrial revolution. Πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο μοντέλο of probability universal space που δεν θα είναι μόνο the big data driven world. Διότι αν μείνουμε σε αυτό, χαθήκαμε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συνένεση και μιας και νομίζω κάποιος μίλησε για το Tempi πριν από μένα, και όλο το σύστημα να ήταν αυτό παρμετρημένο, το ατύχημα μπορούσε να συμβεί, διότι όταν ο ανθρώπινος παράγοντας παρεμβαίνει, τελειώσαμε. Εξάλλου, αν ακούτε κανείς νέα, λένε πιθανώς να το είχαμε αποφύγει. Πιθανότητα λοιπόν. Αν οι πιθανότητες μένουν μόνο με το universal space που ξέρουν μέχρι σήμερα αυτοί που ξέρουν probability, είμαστε χαμένοι. Εγώ έχω προτείνει κάτι άλλο. Νέα μοντέλα, τα οποία θα έχουμε ένα universal space, τα data τα οποία δεν θα είναι μόνο από experiments, αλλά θα είναι από αποφάσεις 5 experts minimum για οτιδήποτε. Και βάσει αυτού του νέου probabilistic model, δεν θα μιλάμε πλέον για probability βάση αριθμών, αλλά humanity relations causality, να μπορούμε να βρούμε ποια είναι τα causality, τα causes που δημιουργούν τα προβλήματα, αν θέλουμε να τα λύσουμε. Αν μείνουμε στο artificial intelligence και έχουμε οποιουσδήποτε με σκοτεινά μυαλά, το μέλλον μας είναι χαμένο. Εγώ λοιπόν θα επιμείνω στο 6 industrial revolution και σας είπα να γελάσετε όσο θέλετε, αλλά εκεί θέλω εγώ προσωπικά να χτίσουμε με αρκετούς άλλους επιστήμονες. Κύριε καθηγητά, μην πλαταίνετε, μην πλαταίνετε. Τελείωσα, Δημήτρη μου, τελείωσα. Μα ό,τι και ερώτηση να κάνω, το ξέρει πολύ καλά και όλοι οι οποίοι ακούνε, θα έχουμε μια απάντηση. Αυτά τα καινούργια τα οποία πρέπει να αναπτύξουμε δεν είναι θέμα ερωτήσεων. Η ερώτηση μου ήταν, πιστεύετε κύριε Λακασά, ότι έχουμε μέλλον αν μείνουμε μόνο στο artificial intelligence όπως έχει, εδώ, ωραία, όπως έχει γίνει. Αν πιστεύετε, δώστε μια απάντηση. Κύριε Λακασά, έχετε το λόγο. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι με τον κύριο Γρουμπό συμφωνώ σε αυτά που είπε. Δεν συμφωνώ στην πέμπτη και στην έκτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν είμαι από αυτούς που θα γελάσω, αλλά απλά έχω διαφορετική άποψη. Όμως να πω ότι δεν με ενδιαφέρει αν η γάτα είναι μαύρη ή άσπρη, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια. Και εφόσον συμφωνώ ως προς την τοποθέτησή του, από τη στιγμή που λέμε τα ίδια πράγματα, ο καθένας βάζει άλλη ετικέτα, έτσι. Εγώ, πέραν από το έγγραφο το οποίο υπέγραψαν ο Hawkins και οι υπόλοιποι, εγώ στο βιβλίο παρουσιάζω και τον Max Tegmark, που είχε κάνει το περιβόητο συνέδριο στην Κώστα Ρίκα
όπου είχε φωνάξει την Google, την Amazon, τη Facebook, την Apple και τη Microsoft, και εκεί υπήρξε υπογραφή ενός μνημονίου, όπως και αυτό έμεινε εκεί. Συμφωνώ ότι εάν δεν χειριστούμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να συμβεί αυτό που είπε ο Hawkins, δηλαδή να είναι και η χειρότερη εφεύρεση μέσα στο ανθρώπινο γένος. Ο υπότιτλος του βιβλίου, μιας και μιλήσατε για wise wisdom και τα λοιπά, είναι σοφή διαχείριση της γνώσης, άρα τι θα πρέπει να κάνουμε, πρέπει σοφά να διαχειριστούμε την γνώση την οποία έχουμε. Και, χρειαζόμαστε και σοφούς ηγέτες. Σοφέστατα. Και όλο αυτό το μοντέλο με τα probabilities και τα experiments είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την εφαρμογή αυτού που είπαμε, ενός κατ' ουσίαν οργανισμού ο οποίος θα έχει πανελλήνια εμβέλεια και θα προστατεύει το ανθρώπινο γένος από τις κυβερνοεπιθέσεις, από ένα τρελό μυαλό το οποίο θέλει να προξενήσει ζημιά. Πριν από 3 εβδομάδες εγώ ήμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είδα τον Μαργαρίτη, τον Σχοινά, τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα της ποιότητας ζωής του πολίτη. Είχαμε έτσι πάνω από μία ώρα συνάντηση, όπου ανταλλάξαμε απόψεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κάποια βήματα, όχι αρκετά κατά την άποψή μου. Έχει δημιουργήσει τη λεγόμενη λευκή ψηφιακή βίβλο, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά εδώ πέρα πώς θα μπορέσουν να εφαρμοστούν και πώς θα μπορέσουν να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη. Διότι το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο τρόπος που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο κ. Χαϊτίδης ως πολιτικός τα ξέρει καλύτερα από μένα, με την γραφειοκρατία που υπάρχει στις Βρυξέλλες και για το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων των μελών για να συμβεί κάτι, όταν πρόκειται να λάβει μια απόφαση και να χρειαστούν 6, 8, 9 μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση και να υιοθετηθεί από τα κράτη που να χρειαστούν 2 με 3 χρόνια, οι πρόοδοι που έχουν γίνει στις τεχνολογικές πλατφόρμες και στις τεχνολογικές εταιρείες είναι τέτοια που απαξιώνει την ίδια την απόφαση. Άρα αυτό το μοντέλο δεν θα δουλέψει ποτέ, αν λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν βλέπω τώρα κάποιο άλλο χέρι να σηκώνεται. Θα ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά στις γιαγιάδες, στις μάνες, θυγατέρες, αδελφές, σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Χρόνια πολλά. Κύριε Βόγκολη, μπορώ να έχω το λόγο, έχω μία ερώτηση. Ναι, κύριε Πρόεδρε, βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Λακαθά, έχω μία ερώτηση η οποία δεν είναι τεχνικής φύσεως, αλλά πρακτικής. Όπως ξέρετε, υπάρχει μία κίνηση αυτή τη στιγμή στα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων, όπως είναι η Χάλκη με τη Citroën, η Αστυπαλαία με τη Volkswagen, η Νάξος με τον Μπέζο, η Τήλος και ο Αϊστράτης. Αυτοί προσπαθούν να κάνουν τα νησιά Smart Island. Και όταν λέμε Smart Island, μπαίνει μέσα και ο παράγοντας της τετάρτης Revolution, Industrial Revolution. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία επιτροπή από ειδικούς πάνω στο τέταρτο Revolution για να τους βοηθήσουμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Επιτροπή φτιαγμένη από τι, από ειδικούς πάνω στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση? Από ανθρώπους της αγοράς? Ναι, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια επιτροπή από τεχνικής απόψεως, από τεχνικής. Κοιτάξτε, μια τέτοια επιτροπή θα πρέπει να λειτουργήσει πάνω στο λεγόμενο triple helix model, στο μοντέλο του τριπλού έλικα, δηλαδή να είναι άνθρωποι του business society, του academy society και το research and institute society. Και αυτοί οι τρεις να έχουν ένα συντονιστή, έτσι ώστε να λειτουργούν με market-driven κριτήρια. Γιατί οι επιτροπές είναι καλές, αλλά συνήθως μένουν στη θεωρία και χάνουν την εφαρμογή.
Άρα, αν βασίζεται στο triple helix model και είναι market driven, σαφώς θα βοηθήσει. Θα σας πάρω ένα τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Ευχαρίστως, με χαρά. Ναι. Κύριε Βόκολη, τελείωσα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Ρίγο. Και τώρα θα δώσω ένα λεπτό στον κύριο Λακασά να συνοψίσει το όλο θέμα του Industrial Revolution και αν υπάρχει κάποιο αισιόδοξο μήνυμα να μας το πει. Κύριε Λακασά, έχετε το λόγο. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα θερμά για την πρόσκληση και για το, έτσι, το τόσο καλό και υψηλό επίπεδο των ερωτήσεων που δέχτηκα, να πω ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση πραγματικά είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας, η οποία θα την, είτε θα την μεταφέρει στις χώρες τις προηγμένες της Δύσης, είτε θα μείνουμε πίσω και θα είμαστε μία χώρα η οποία θα είναι, δεν θα έλεγα τριτοκοσμική, όχι είναι βαρύς ο όρος, αλλά θα είναι μία χώρα δεύτερης ταχύτητας όπως είμαστε τόσες δεκαετίες τώρα. Δεν μας πρέπει αυτή η χώρα. Θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το μοντέλο του Ισραήλ, το οποίο είναι μία χώρα η οποία επένδυσε στην καινοτομία και επενδύει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και αυτή τη στιγμή έχει είναι από τις χώρες με το υψηλότερο βιωτικό επίπεδο στον κόσμο. Έχουμε περίπου 700.000 νέους που φύγαν στα τελευταία 15 χρόνια στο εξωτερικό. Είναι τα καλύτερα μας μυαλά. Αυτά τα παιδιά αγαπάνε την Ελλάδα, γιατί εδώ μεγαλώσανε, αγαπάνε το κλίμα της, αγαπάνε τους ανθρώπους της, αλλά απογοητεύονται από την ανακτιοκρατία, από φαινόμενα όπως αυτά που έχουμε στα Τέμπη που γίνανε. Όμως, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι αυτή η οποία, εάν τη βάλουμε στο κέντρο της στρατηγικής μας και της πολιτικής μας, είναι αυτή η οποία θα φέρει αυτά τα 700.000 μυαλά τα οποία ζουν στο εξωτερικό, τα οποία είναι γεμάτα με εμπειρίες και τα οποία θα συμβάλλουν έτσι ώστε να έχουμε μια Ελλάδα όπως της πρέπει να είναι, σύγχρονη, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στον άνθρωπο και κάνοντας αυτό που λέμε σοφή διαχείριση της γνώσης, διότι για εμένα το όνειρό μου είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση να είναι ανθρωποκεντρική, έτσι ώστε η ιστορική του μέλλοντος να την μετονομάσουν ως την πρώτη ανθρωπιστική επανάσταση. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για την όλη παρουσίαση και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρίγο τον Πρόεδρο για να κλείσει την απόψινή ωραία παρουσίαση. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Λοιπόν, η επόμενη ομιλία θα είναι από τον κύριο Γιάννη Λύρα και το θέμα θα είναι η Βαλίρα, ένα χωριό της Πελοποννήσου μέσα από τα δημόσια και ιδιωτικά αρχεία. Ευχαριστώ και εγώ εκ μέρους του Δέλτα Σίγμα τον κύριο Λακασά και ο λόγος είναι πίσω στον συντονιστή. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Σας καληνυχτίζουμε και ραντεβού την άλλη Τετάρτη. Καλό βράδυ σε όλους σας. Καλό βράδυ.